Έχω κοντά μου τον προπονητή του Γουσού και Σαγιανή, τον Μαρίνο Πολυμέρη. Μαρίνο, νομίζω καλά έχει ξεκινήσει η σεζόν για την ομάδα σου. Νικήσατε και στο τελευταίο μάτς στον Παγκράτη με 1-0, το οποίο φαίνεται ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι. Και γενικά αναμένουμε αυτή η ομάδα να έχει μια καλή πορεία. Όσοι τέλος πάντων ασχολιόμαστε το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι είναι μια ιστορική ομάδα. Δεν πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, είναι αλήθεια. Είσαι ένας φιλόδοξος προπονητής που έχει όρεξη, έχει γνώσεις και θέλεις να πετύχεις πράγματα. Νομίζω το ίδιο ισχύει για τους ποδοσφαιριστές. Θα μας τα πεις βέβαια και εσύ καλύτερα στην συνέχεια. Καταρχάς, να σταθούμε για το τελευταίο μάτσο του Παγκράτη. Δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Πού κρίθηκε, πιστεύεις, το μάτσο? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του συλλόγου εδώ πέρα, πριν φτάσουμε στο κομμάτι του παιχνιδιού του Παγκρατίου. Τα παιδιά δίνουν το 100% καθημερινά αυτό το δίμηνο που είμαστε εδώ πέρα. Όλα τα παιδιά, είτε μιλάμε για μεγάλους ηλικιακά και έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχει φέρει η διοίκηση φέτος στην ομάδα μας, είτε μιλάμε για παιδιά νέα ηλικία. Φέτος γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα στο Γουσού Κασαριανής. Η διοίκηση μας παρέχει τα πάντα καθημερινά στην προπόνηση. Διαθέτω εγώ προσωπικά και γυμναστή και συνεργάτη. Τα παιδιά τα έχω μαζί μου σε όλες τις ομάδες που έχω πάει και αυτό τιμάει τη διοίκηση που μπορεί και παρέχει σαν προπονητή στη γάμα κατηγορία, στο γάμα τοπικό που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι για όλους τους συλλόγους παρέχει στον προπονητή δύο συνεργάτες και αυτό θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βγει στον αγωνιστικό χώρο τις Κυριακές. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι με το Παγκράτη, με ρώτησες, η αντίπαλη ομάδα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θεωρώ εγώ κατά τη δικιά μου τη γνώμη ότι θα βρίσκεται στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή, τον coach Ακρετίδη, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα κατά τη γνώμη μου απέναντι στην ομάδα μας την Κυριακή και πραγματικά μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο αντίπαλος είχε επιλέξει την άμυνα στο μισό γήπεδο, κάτι το οποίο εμάς μας έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά την τελική προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να διασπάσουμε την άμυνα του Παγκρατίου μέσα από τις πάρα πολλές μεταβιβάσεις και την κίνηση μακριά από την μπάλα. Το κατορθώσαμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ένα συνδυασμό που βγάλαμε από τη δεξιά μεριά και το πάρα πολύ ωραίο τελείωμα του Θανάση του Γεωργίου. Από εκεί και πέρα διαχειρίστηκαν τα παιδιά πάρα πολύ σωστά το αποτέλεσμα, με σίγουρες μεταβιβάσεις, χωρίς λάθη στην άμυνά μας, όπως θέλουμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, να παρουσιάζουμε μια σοβαρή εικόνα, ώστε να παίρνουμε τα τρίποντα που χρειαζόμαστε για να επιτευχθεί ο στόχος της σεζόν. Τώρα έρχεται ένα μάτσο με τον Φίνικα Καλυθέας, εκτός έδρας, την Κυριακή το πρωί. Σωστά. Είναι μια ώρα που έχετε συνηθίσει, νομίζω, γιατί παίζετε και εντός έδρας το πρωί. Οπότε πιθανόν να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε εσάς. Όχι, δεν έχουμε κάποιο θέμα όσον αφορά το ωράριο. Αυτό που θα μας δυσκολέψει περισσότερο είναι ότι η αντίπαλη ομάδα διαθέτει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή, τον coach Καπράλο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια όπου τον έχω αντιμετωπίσει και όπου έχουμε παίξει αντίπαλοι, μπορώ να πω ότι πάντα οι ομάδες του είναι πάρα πολύ δουλεμένες και σοβαρές. Οπότε το ίδιο περιμένουμε και όλοι εμείς για την Κυριακή το πρωί. Μπορεί να είναι μια ομάδα που δεν λέει και δεν έχει στόχο την άνοδο στη β' κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολύ σοβαροί όπως όλες οι ομάδες του coach Καπράλου. Αλλά πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Γιατί όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια πρέπει εμείς από τη μεριά μας να προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καταφέρουμε το στόχο μας στο τέλος. Ο οποίος στόχος είναι όντως η άνοδος, είναι απλά να είστε ψηλά, Μαρίνο? Ο στόχος είναι, πέρα από αυτό που λέμε κάθε όλοι οι προπονητές, ότι ειδικά όταν είμαστε στη γάμα κατηγορία το εννοούν πραγματικά, που είναι κάθε μέρα εδώ πέρα τα παιδιά να έχουν την υγεία τους, να μπορούμε εμείς σαν προπονητικό επιτελείο αλλά και η διοίκηση να τους παρέχουμε όλα όσα μπορούμε καθημερινά, μια σωστή προπόνηση, το γιατρό, ο γυμναστής μας, που ξέρουν να αντιμετωπίσουν ό,τι χρειαστούν τα παιδιά εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, ο στόχος της σεζόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, είναι να πρωταγωνιστήσουμε στη γάμα κατηγορία, ειδικά φέτος όπως είναι ο τρόπος εξαγωγής και ότι ανεβαίνουν τρεις ομάδες. Εμείς θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό φέτος, με το κομμάτι ότι η διοίκηση παρέχει ό,τι καλύτερο μπορεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα, με το επίπεδο των ποδοσφαιριστών μου που όντως είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά και με τους χαρακτήρες που μετά από δύο μήνες που είμαι κάθε μέρα μαζί τους, μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι είναι χαρακτήρες που ξέρουν να διαχειριστούν και την δύσκολη στιγμή που μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στη σεζόν, αλλά και να διαχειριστούν κάποια συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα που ευελπιστούμε να έχουμε. Δεν θα ήταν σωστό από τη μεριά μου να μην σας πω ότι ναι.
Ο στόχος είναι να είμαστε μέσα στις τρεις ομάδες που θα ανέβουν στη β' κατηγορία. Μαρίνο, και κάτι τελευταίο, είσαι παιδί της Κεσαριανής. Έχεις μεγαλώσει αυτή τη γειτονιά, μία από τις πιο ποδοσφαιρικές γειτονιές της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια ομάδα σε εθνικές κατηγορίες. Και μάλιστα φέτος δεν υπάρχει και στην Α κατηγορία. Θα ήθελες γενικά να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτό το γεγονός και γενικά ίσως για το κεσαριανιώτικο ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, το πώς είναι. Σε όλες τις ομάδες πλέον δύσκολα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το κομμάτι το γηπεδικό. Βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλές προπονήσεις σε μισό-μισό γήπεδο με άλλα σωματεία, έτσι στην πόλη μας έτσι και σε άλλα γήπεδα. Εμείς εντάξει έχουμε μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα, τον Εθνικό Αστέρα, που μακάρι κάποια στιγμή να ξαναπάει σε εθνικές κατηγορίες. Έχουμε μια ομάδα, το Μεξαντικό, που ήταν πέρυσι στην Α κατηγορία που αναφέρθηκες, η οποία είναι ένα υγιέστατο σωματείο. Μακάρι να ξαναγυρίσουν στην Α κατηγορία την επόμενη σεζόν. Εντάξει, έχουμε κάποια σωματεία που θα πρέπει να είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εμείς όμως, και εγώ προσωπικά, κοιτάω την ομάδα την οποία έχω κάνει τρεις θητείες. Είναι η τρίτη θητεία εδώ πέρα που κάνω. Είναι η ομάδα που μεγάλωσα, που έγινα προπονητής. Και πραγματικά, μακάρι με ένα προπονητή να καταφέρουμε αυτή η ομάδα να ξαναπάει στις μεγάλες κατηγορίες. Γιατί το αξίζει. Είναι έτσι η ιστορία αυτή τη ομάδα. Είναι έτσι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Που θα πρέπει αυτή η ομάδα να είναι σε μεγάλη κατηγορία. Πραγματικά μας παρέχουν οι άνθρωποι τα πάντα. Μακάρι πραγματικά να καταφέρουμε και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου να κάνουμε τη διοίκηση, όλους όσοι ασχολούνται με εμάς, χαρούμενους και να πάμε την επόμενη σεζόν στη β' κατηγορία βήμα-βήμα. Μακάρι τα επόμενα χρόνια η ομάδα να καταφέρει να πάει ακόμα και στην α' κατηγορία μετά από χρόνια. Μακάρι είναι και η ομάδα που, εντάξει, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησα. Μακάρι να είναι με ένα προπονητή, αυτό το οποίο ανέφερες.